τα νέα. Συνήθω το παρασκήνιο των το κατανατομήσεων, το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Κεντρικό θέμα από πάνω, αόρατα F 16. Τα νέα αποκαλύπτουν πώ τα ελληνικά πολεμικά πέρασαν κάτω από τα ραντάρ. Στην καθημερινή, η ανησυχία και παρέμβαση από ΗΠΑ έκλειση η Η Τουρκία ανεβάζει του τόνου με το Καστελόριζο στο στόχαστρο. Εν τω μεταξύ, όπου κα... μια εκπαραδρομή, κάτι λάθο, θα μπορείτε να με διορθώνετε, είστε δύο. Τι. Γιατί είπα το, Πομ... το Πομπέο αντιπρόεδρο και είναι ε, πολύ υπουργό να με διορθώνει εκείνη την ώρα όμω. Έκαλα εντάξει τώρα. Τέσσερι ώρε εκπομπή είναι, να μην κάνουμε κανένα λάθο. Έκαλα. Επίση, έχω πάρει μήνυμα <συνίλυν> από το γραφείο του <συνίλυν> Πομπέου. Σε ευχαριστή πολύ. Γεια σα. Για την προαγωγή. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν ήθελε να είναι αντιπρόεδρο του Τραμπ, έχω να σα πω. Τέλο πάντων, περίμενα να συνεχίσω. Βραχυκύκλωμα στα τεστ λόγω τη μεγάλη ζήτηση στο Εθνικό Κέντρο Εμοδοσία, στο θέμα που αναδείξαμε, πρόγραμμα κυβέρνηση μόνιμε ελαφρύνσει μετά την πανδημία. Η εφημερίδα των συντακτών, το επιτελικό κράτο κόπηκε και στα τεστ. Στον αέρα, η επιδημιολογική παρακολούθηση του κορονοϊού στην Ελλάδα ξέμεινε από αντιδραστήρια και κατέβασε ρολά το Εθνικό Κέντρο Στον ελεύθερο τύπο, κτηματολόγιο διορία 90 ημερών για τι δηλώσει. Κρεσέντο προκλήσεων από την Άγκυρα στέλνουν το Roots Race σε Ρόδο και Καστελόριζο. Με αναβολή στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, εναλλαγή ρόλων για Σκουρλέτη και Τζανακόπουλο, κλίμα έσω τρέφεια. Στη Δημοκρατία, Ηδη αμετανόητη και απαράλλακτοι, Εκτό τόπου και χρόνου, οι Σιριζέοι ασχολούνται μόνο με τι καρέκλε Τζανακόπουλο και Σκουρλέτη. Αντάλλαξαν τι θέσει του. Στην Αυγή μαζεύουν το έσχο με τι απλήρωτε υπερορίε, αλλά αναζητούν άλλε μεθοδεύσει. Και σταματάνε τα τέσσερα COVID-19 στο Εθνικό Κέντρο Εμοδοσία. Στο Ριζοσπάστι, τιμωρούν του εργαζόμενου με απλήρωτε υπερορίε αντί για μέτρα προστασία. Να δούμε αν θα το ξανασκεφτεί αυτό το Υπουργείο Εργασία στην Εστία. Βίε τι πιέσει των ΗΠΑ το 1996 για μια έκταση των χωρικών, επέκταση των χωρικών μα υδάτων. Μήπω έφτασε η ώρα για το τέλο του ΝΑΤΟ υπό το παρόν σχήμα του Χρήστου Λιμπέρι, επίτιμου αρχηγού ΓΕΘΑ, οι προποθέσει για έναν έντιμο διάλογο. Η δήλωση αυτή. Στην Κόγκρα uh, News αλλάζει το κόμμα και βάζει τέλο στην εσωστρέφεια ο Τσίπρα. Η επιλογή Τσανακόπουλου για γραμματέα του, του ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί τη νέα εποχή. Στο ποντίκι, συνένεση, αλλά μόνο στα εθνικά. Πρωτοφανή η ομοψυχία των κομμάτων απέναντι στην τουρκική απειλή. Βλέπουμε εδώ, αν μα σώσει κάτι, είναι η Ευρώπη εδώ, οι ευρωπαϊκέ χώρε. Αν μα σώσει και το Ισραήλ, βλέπω. Τι λέει, είναι αυτό ο άνθρωπο, ο κατάφερε να γίνει μια πανδημία μόνο του. Και τον βλέπει εδώ, έχει γίνει κυρώσει, συμφωνίε, εξοπλισμοί. Και έχει γίνει σαν τον ναι. Στην Εσπρέσο. Όργιο κορονοϊού στον άμμο. Στην ημέρα του και το κατώπινε ορτής περίεργες οδηγίες 100 υπαλλήλους. Παρέμβαση εισαγγελέα και στο beach bar Σκορπιός. Στην Star Press, Μανιακός πετάει βενζίνη σε πρόσωπα γυναικών. Άγιο είχε γυμνάστρια φιλιό τσινόγλου. Τρόμος στο βόλο από ψυχασθενή που προσπαθεί να κάψει γυναίκες με βενζίνη. Φοβερό. Είναι με ιστορικό ρεκόρ έκλεισε η επανέκδοση του δεκαετούς στο 1,187% η απόδοση του ομολόγου. Ζήτηση άνω των 18 δις ευρώ για άντιση 2,5 Και τέλος τον τύπο της Θεσσαλονίκης είδαμε φως για άστ και Μετρό. Παραδόθηκαν τα πρώτα 18 λεωφορεία από Ζέρβα και Καραμαλή. Πρώτη δοκιμή σειρμού Μετρό. Ενώ σήμερα έρχεται στην πόλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν.